Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, δεν το βάζουμε κάτω, παρόλη τη ζέστη, παρόλη την πίεση, παρόλο το άγχος, βρίσκουμε τη δύναμη και βγαίνουμε στους δρόμους του αγώνα. Όμως, έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση πολύ πιο κοντή εδώ και μία εβδομάδα. Έχουμε μία κυβέρνηση του 27 και όχι του 41%. Έχουμε μία κυβέρνηση που τιμωρήθηκε παραδειγματικά από τις τελευταίες εκλογές, που και οι συνάδελφοι λογιστές, οι συνάδελφοι αυτοαπασχολούμενοι, στείλαν το δικό τους μήνυμα ότι δεν πάει άλλο και δεν πρόκειται να πεθάνουμε μέσα στα γραφεία μας υλοποιώντας τα σχέδια της κυβέρνησης, τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σήμερα είμαστε εδώ για να εμποδίσουμε να γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές της υποβάθμισης, του άγχους, των αντιέξοδων που μας έχουν οδηγήσει οι πολιτικές των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια. Είμαστε εδώ για να πρωτοφωνάξουμε ότι δεν πάει άλλο, και σαν άνθρωποι και σαν αυτοαπασχολούμενοι και σαν εργαζόμενοι. Εδώ και τώρα επιβάλλεται να δοθεί άμεσα παράταση έγκαιρη στις φορολογικές δηλώσεις. Το βάλαμε μέσα στη Βουλή 15 μέρες πριν κλείσει το Κοινοβούλιο για τις ευρωεκλογές. Σιγή κθείος, και όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και από τις άλλες δυνάμεις. Κρώουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Οι συνάδελφοι έχουν φτάσει στα όρια των αντοχών τους, στα όρια των φυσικών των δυνάμεων. Δεν μπορεί κανείς να παίζει με τις ζωές μας. Δεν μπορεί να παίζει με το μέλλον μας. Εδώ και τώρα επιβάλλεται να πάρθουν τα μέτρα που πολύ σωστά, ορθά και έγκαιρα η ΕΦΕΑ έχει βάλει, έχει προετοιμάσει και έχει βάλει μπροστά στον δρόμο του αγώνα. Εμείς θα προσπαθήσουμε και μέσα στη Βουλή να βάζουμε όλο αυτό το προβληματισμό και στους δρόμους του αγώνα, να ανατρέψουμε αυτή την κυβερνητική πολιτική, αυτές τις επιταγές που απορρέουν από τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ταμείου Ανέκαψης. Καλή δύναμη σε όλους και όλες, καλούς αγώνες να έχουμε, δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη.